Να πούμε μια και Τώρα, εμεί είπαμε αθλητικά, έτσι. Τι βόλτε του Βεζένκοφ με την κοπέλα του. Ε, πρέπει να το πούμε και αυτό το θέμα. Τι να σα κάνω, τι να σα κάνω που δεν θέλω να σα κάνω. Εμάς έχεις πέστα, πέστα. Να σας κάνω. Ε, μιστε, με εμά που έχει βλέξει, πε τα Τι να σα κάνω. Εμεί θέμε, κύριε Ρίζο, τι κάνετε. Όχι, δεν είναι στι κοντά μα. Καλημέρα. Τι μετώτες. γίνεται. Όλα καλά. Πώ πάμε. Τι ειδήσει δεν χρειάζονται, κύριε Ρίσο, Ειδικά είναι αυτά τα διαλύματα τη Εθνική, γιατί τώρα συνεχίζεται η Ευρωλίγκα από την mm -hmm. Παρασκευή. Ναι, 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 ναι. Οπότε μπαίνουμε στα βαθιά πάλι. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί είναι η μέρα που θα συνεχίσουμε. Εχθέ άνοιξε η πλατφόρμα. Mm -hmm. Και οι έχουν πάρα, πάρα, πάρα πολλέ απορίε. Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι και όλοι οι συνταξιούχοι. Και ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα. 게 είναι συνταξιούχοι. Δηλαδή δεν αναφέρεται πλέον μόνο σε αυτούς που ασκούν πραγματικό επάγγελμα, αλλά και σε εκείνους που έχουν έστω ένα μικρό εισόδημα. Μάλιστα, έτσι, Ανοίγει έτσι, λοιπόν έτσι, έτσι, από η πλατφόρμα δήλωσης της απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει πρόσβαση στον ΕΦΚΑ, στο site του ΕΦΚΑ, εφκα.gov.gr. Mm -hmm. Μπαίνουμε μέσα με τους κωδικούς τάξης και τον ΆΜΚΑ. Ανοίγει ε, το, στο μπάνερ που αναφέρεται στους συνταξιούχους και μπαίνουμε και κάνουμε δήλωση απασχόλησης. Θα πρέπει να δηλωθούν Όλοι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Δηλαδή, όποιο έχει, έχει οποιαδήποτε απασχόληση, θα πρέπει να το δηλώσει. Είτε εξαιρείται, είτε δεν εξαιρείται από τον πόρο και τι κρατήσει, είτε είναι εργαζόμενο μισθωτό, είτε είναι με, ε, με δελτίο παροχή υπηρεσιών, είτε αυτοαπασχολούμενο, είτε με εργόσιμο, είτε αγρεργάτη, είτε έχει εισοδήματα από αγροτικέ δραστηριότητε. Αυτό ήταν κάτι όλοι. το οποίο ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Ρίζο. Γιατί μα πήρε χθε ένα φίλο τη εκπομπή τηλέφωνο και ρωτούσε. Εγώ λέει που έχω ελιέ. Ναι. Έτσι, στην Πελοπόννησο. Είμαι συνταξιούχο από πρώην δέκο. Ναι. Και έχω ελιέ στην Πελοπόννησο. Και βγάζω ένα τόνο λάδι το χρόνο. Θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα, να το δηλώσει και να σημειώσει στο σημείο που λέει. Ε, είμαι συνταξιούχο και έχω αγροτικό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Να σημειώσει αυτό το κουτάκι το οποίο αναφέρεται εκεί. Και γι' αυτό πώ θα φορολογηθεί δεν θα φορολογηθεί καθόλου. απλά, πρέπει να το κάνει. Ακριβώ. Αν, αν, σε περίπτωση που αν, δεν, το δεν το, δηλώσει. δηλώσει. Ναι. Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει, η ποινή είναι 12 συντάξει. Δηλαδή, εάν εντοπιστεί κάποιο συνταξιούχο με αντίστοιχα εισοδήματα κλπ. ή που εργάζεται ή που δεν έχει δηλωθεί, είναι 12 συντάξει η ποινή. Ακόμα πολύ πολύ σημαντική ποινή. Ακόμη και στο παράδειγμα που έφερε ο Γιώργο, γιατί θα θεωρηθεί ότι Όχι, ότι απέκρυψε πληροφορίε τι οποίε ήταν υποχρεωμένο να δηλώσει. Και να πείτε το λάδι το έχει για προσωπική του χρήση. Για οτιδήποτε. Αν υπάρχει εισόδημα. Όχι, αν είναι για προσωπική χρήση, δεν Άλλο, υπάρχει εισόδημα. Ένα τόνο. Αν υπάρχει εισόδημα, το, το οποίο για παράδειγμα έχει πωλήσει ένα μέρο αυτού του λαδιού και έχει 500 ευρώ εισόδημα, πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι ε, συνταξιούχο που έχει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα uh -huh. κάτω από 10.000 ευρώ. Στριμώχνουν τα πράγματα λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Έχουμε 4 μήνε καιρό να δηλωθεί αυτό. Δηλαδή πρέπει να δηλωθεί στο επόμενο τετράμινο από όλου. Έχει δοθεί μια προθεσμία από τον ΕΦΚΑ, από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτή η προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους όσους ε, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και επαναλαμβάνω, όσο το δυνατόν αμεσότητα το κάνουν τόσο, το, 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 τόσο, το πιο, τόσο πιο εύκολο να γίνει και ε, θα πρέπει να μπουν σα, σε έναν μικρό κόπο να δηλώσουν αυτή τη ε, συμμετοχή τους, δηλαδή το γεγονός ότι είναι συνταξιούχοι και ότι έχουν κάποια άλλου είδους απασχόληση. Τώρα, πάνω... Πάνω... οι συνταξιούχοι που εργάζονται ως μισθωτοί καταβάλουν Λέβος. το 10%. Το επί του μισθού που γίνεται από τον εργοδότη του. Δηλαδή, του δηλώνει ο λογιστή. Όμω δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να μπουν και οι ίδιοι και να δηλώσουν ότι απασχολούνται ω μισθωτοί. Υπάρχει σχετική, ε, σχετική στην πλατφόρμα σχετικό σημείο που αναφέρει: Απασχολούμε ω μισθωτό. Οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίε καταβάλουν κατά 50% αυξημένε τι εισφορέ. Ηδη εκδόθηκαν τα εκαθαριστικά σημειώματα για τον Ιανουάριο πρέπει να εξοφληθούν μέχρι 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι την 5η, και μέσα έχουν την προσάυξη του 50% στις εισφορές, άρα πρέπει να καταβληθούν προσαυξημένα τα σχετικά ποσά. Μάλιστα. Οι συνταξιούχοι με τίτλους κτήσεις καταβάλουν 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και αυτοί πρέπει να μπουν να δηλώσουν το γεγονό ότι είναι συνταξιούχοι και ότι απασχολούνται. Βέβαια, οι τίτλοι χτίσει έχουν κατόφλι, έτσι. Είναι μέχρι, δεν μπορεί να κόψει όσου θέλει μέσα στη χρονιά. Ναι, ναι. Μέχρι 5.000 είναι, πόσο είναι. Οι τίτλοι 10. Μέχρι 10.000 και αυτή. Άρα είναι περίπου όσο το πλαφόν για το. Ακριβώ. Εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση εχθέ. Δημοσιεύθηκε κιόλα. Έχει μέσα όλε τι πληροφορίε τι οποίε περιμέναμε να δούμε και ε, είναι αρκετά αναλυτική σε σχέση με άλλε περιπτώσει υπουργικών αποφάσεων. Και προχωράμε στο, στην, στην uh, πλατφόρμα. Ποιοι εξαιρούνται τώρα Α, από αυτή τη uh, διαδικασία και οι εξαιρούμενοι πρέπει να μπουν να το δηλώσουν. Δηλαδή δεν αρκεί το γεγονός ότι ξέρουν ή έχουν διαβάσει από εμάς ή έχουν δει mm -hmm. στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ότι εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή. Οι εξαιρούμενοι είναι τα άτομα που έχουν ψυχική αναπηρία, η οποία πιστοποιείται από απόφαση του Κέντρου Πιστοποίηση Αναπηρία και αναφέρει ότι πάσχουν από τι ειδικέ διατάξει για τι ψυχικέ αναπηρίε που του επιτρέπουν την απασχόληση. Άλιστα. Η συνταξιούχοι των ειδικών παθήσεων, δηλαδή αυτοί που παίρνουν σύνταξη για 35 κοντά ετία και είναι με παραπληγίε, τετραπληγίε, μεταμοσχευμένη, ε, μεσογειακή ανεμία και λοιπέ παθήσει που σου δίνουν το δικαίωμα λήψη σύνταξη γύρατο μέσω τη ειδική πάθηση. Όσοι λαμβάνουν το εξωτερικό επίδομα μέσα από τη διαδικασία λήψη του εξωτερικού επιδόματο και την απόφαση του ΚΕΠΑ, όσοι είναι πολύτεκνοι και το ένα του παιδί, είτε είναι ανήλικο είτε σπουδάζει σε ε, σχολή μέχρι το 24ο έτο και αυτό φαίνεται ω προστατευόμενο μέλο στο εκαθαριστικό τη εφορία, και όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρία. Όλε αυτέ οι περιπτώσει πρέπει να το δηλώσουν. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, δηλώνει την απασχόληση ποιο τύπου απασχόληση έχει, δηλαδή είσαι μισθωτό, είσαι ο επαγγελματία, είσαι ε, δουλεύεις με παραστατικό και τίτλου κτίσει. Γιατί έχει Και μπαίνει και λε, εξαιρούμε. Υπάρχει σχετικό σπίνακας ο οποίο λέει, εξαιρούμε από την καταβολή του προσαυξημένου πόρου. Μάλιστα. Απλά να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία βρίσκονται. Ακριβώ. Και πρέπει αυτέ οι περιπτώσει οι οποίε εξαιρούνται να έχουν και έγγραφα που να αποδεικνύουν την εξαίρεση, καθότι η υπεύθυνη δήλωση, όπω αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, λέει ότι αν σου ζητηθούν να τα προσκομίσει προ έλεγχο, πρέπει εντό μήνα από τότε που σου γίνεται το αίτημα να τα προσκομίσει, να μπει στη διαδικασία τη προσκομισή Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν αξίζει άνυση, τον κόπο γιατί το πρόστιμο είναι 12 πίνακα <συντάξεις> και η προθεσμία είναι τέσσερις μήνε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, σα ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ Εγώ ευχαριστώ. για Καλημέρα. όλα αυτά τα Καλημέρα. χρήσιμα τα οποία μα είπατε. Καλή σα ημέρα.